τι θα μπορούσε να γίνει. Θα μπορούσε να έχει ενημερωθεί έγκαιρα ο πληθυσμός. Θα μπορούσε να αντιταχθεί μια στοιχειώδης άμυνα στην περίμετρο της Σμύρνης για να κρατήσει κάποιο διάστημα, μερικές μέρες έστω, γιατί όταν ο πλαστήρας στη μάχη του Σαλιχλή συγκράτησε τους Τούρκους ένα διάστημα, έσωσε γύρω στους 20-30.000 ανθρώπους από τη Φιλαδέλφια. Και τους έσωσε διότι οι Τούρκοι υποχώρησαν κάποιο με τη μάχη του Σαλιχλή, συγκρατήθηκαν και υποχώρησαν. Υπήρχε μια ολόκληρη ημεραρχία, η ημεραρχία Αδριανούπολεως, η οποία είχε μεταφερθεί από την Θράκη στην Σμύρνη για την ενίσχυση του μετόπου, η οποία δεν κατέβηκε καν από τα πλοία, δεν πρόφτασε να κατέβει καν από τα πλοία. Υπήρχε αυτή η ημεραρχία, η οποία θα μπορούσε να προβάλλει μια αντίσταση στην περίμετρο της Σμύρνης. Ακόμα και τα πλοία, τα πολεμικά πλοία τα οποία υπήρχαν στο λιμάνι της πλοίας, θα μπορούσαν να ενεργοποιηθούν για να προβάλλουν κάποια αντίσταση και να κερδίσουν μερικές μέρες. Και να κάνει η ελληνική κυβέρνηση και το κράτος, το ελληνικό κράτος, ό,τι έκαναν οι Βρετανοί στη Δουνκέρκη. Να επιστρατεύσουν την τελευταία ψαρόβαρκα, το τελευταίο καΐκι, το τελευταίο καράβι, τους πάντες. Να επιστρατεύσουν κάθε πλεούμενο μέσο για να πάρουν τον πληθυσμό από τη Σμύρνη πριν μπουν οι τσέτες και πριν μπει ο τουρκικός στρατός μέσα. Δεν το έκαναν. Έμειναν απληροφόρητοι. 5 μέρες πριν μπει ο Κεμάλς στην Σμύρνη, ο Αριστάτηγος Χατζανέστης έκανε δήλωση στην εφημερίδα Θάρρος, στη Σμυρνέικη εφημερίδα Θάρρος, και τη είπε: μην ακούτε που λένε ότι σε 5 μέρες και σε 10 μέρες θα μπουν οι Τούρκοι στη Σμύρνη. Ούτε σε 10 μήνες δεν πρόκειται να μπουν οι Τούρκοι στη Σμύρνη. Ενώ ο Στεριάδης φρόντισε να μεταφέρει τα αρχεία του και το ταμείο του, και αυτό είναι ένα στοιχείο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς του, ότι ήταν έντιμος. Μπορεί να ήταν οτιδήποτε άλλο, αλλά ήταν έντιμος. Πρόκειται να μεταφερθεί και το αρχείο του και το ταμείο στην Ελλάδα, αλλά δεν φρόντισε για τον ανθρώπινο στοιχείο, για τους ανθρώπους. Τους άφησε στην τύχη τους και τους άφησε στο μαχαίρι του Τούρκου.